ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αύριο οι ηγέτε συζητούν την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου Juncker, κύριε Επίτροπε Αβραμόπουλε, το οποίο πράγματι έχει θεαματικά αποτελέσματα σε αριθμού. Όμω σε χώρε όπω η κοινή μα πατρίδα, η Ελλάδα, αυτή η επιτυχία δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία. Από τα 154 δισεκατομμύρια που μόχλευσε το ΕΦΣΥ, τα 1,9 μοχλεύονται στην Ελλάδα και περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο αντιστοιχούν σε μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Όμω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν έχουν τη δυνατότητα τη χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση που δεν μπορεί φαίνεται να γίνεται πια μέσω τραπεζών και είναι μεγάλη ανάγκη επίγει να ενθαρρύνουμε τι χρηματοδοτικέ πλατφόρμες ακόμη και έξω από το υπάρχον τραπεζικό σύστημα. Πίσω από κάθε αριθμό, όπω είπε πριν από λίγο ο πρόεδρο Γιούγκερ, κρύβεται ένα άνθρωπο. 46,5% των νέων Ελλήνων είναι άνεργοι. Είναι η ώρα να δράσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο Γιούγκερ ώστε να έχει απόδοση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ.